Υπάρχει μόνο ένας εσπρέσο που οδηγεί στην τελειότητα, τη γεύση του καφέ. House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού εσπρέσο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από το δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής μεταξύ του Αστέρα Τραγκαίας και της Θύελλας Καμαρίου. Να ξεκινήσουμε γρήγορα από τις συνθέσεις που θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Πόλια, Λεγάκης, Φιρόερας, Μαϊτός, Λιμπερτάς, Δεδρινός, Επταήμερος, Πιέτρη, Καραφιλίδης, Κουφόπουλος και Κιόσκου στο αρχικό σχήμα για τον Αστέρα Τραγκαίας. Στον πάγκο βρίσκονται οι Μαρούλης, Δεγαΐτας, Κατσούλης, Μαρκόπουλος, Βεκρής, Τουλούπης και Παραράς, ενώ η φιλοξενούμενη Θύελλα έχει παραταχθεί με τους Ανδριόλα, Λιγνό, Δημητρακόπουλο, Μαντούση, Σπανό, Φίλο, Νερίκο, Γιάννη, Φίτρο, Δαβιλά και Μαύρο Μάτι. Στον πάγκο των φιλοξενούμενων είναι η Πάγια Δανέζης, Νομικός, Πασβαντόγλου, Ρέτζο, Ζαχαράκης και Λύκος. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η σημερινή μετάδοση μέσω του sportkiklada.gr είναι μια χορηγία της Κάβα Φουστέρης στη Μεσαριά της Σαντόρινης, του μουσικού μεζεδοπολίου Μεζεδάκη στην Περίσσα της Σαντόρινης, του Κοκκίμπα στη χώρα της Νάξου. Της Αριάδνη Express, εθνικές μεταφορές στη χώρα της Νάξου και στην Αθήνα, του κριτικού φούρνου Ερωτόκριτος στον Καρτεράδο Σαντορίνη, στον ηλεκτροφωτισμό Κυκλάδων του Μαρίνου Συριανού, αφήγαν αυλαβή εισαγωγές πλακιδίων και εθνικές μεταφορές μετακομίσεις του Ανδρέα του Κατσούλη. Όλα έτοιμα λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα από τον ρέφερη τον Γιάννη τον Ζαράνη, ο οποίος πλαισιώνεται, πρώτο βοηθό τον Γιώργο τον Νεοκοσμίδη και δεύτερη βοηθό την κυρία Μελανίτη. Το sportkiklada.gr σε ακόμα μια ζωντανή μετάδοση. Ένα βαθύ διώξιμο από τον Λιγνό. Και ως που μονομαχίες φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Ζαράνη που ήταν ακριβώς δίπλα στη φάση από τον Δαβιλά στον Πιέτρη. Δεντρινός, ένα βαθύ γέμισμα βρίσκει τον Καραφιλίδη, δεύτερο δοκάρι, η σέντρα περνάει από όλους. Και αδίωξε τον Δημητρακόπουλο, ο Φίτρος πιο μακριά, Δαβιλάς. Φίτρος προς τα πίσω, στο Γιάννη. Γιάννης. Στην κάμερα σπίγγει. Λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά, έχει αέρα. Στην άλλη κάμερα. Πίναμε, πίναμε.
Κοντά οι γραμμές και ανεβαίνει! Πόδια! Πόδια! Πάμε σπανός! Πόδια! Σίγουρα Γιώργη, σίγουρα! Δεν πουλάω! Κάτω μπάλα δεν πουλάω! Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι! Πάμε να παίξω! Λιγνός! Κανείς να ζητήσω να παίξω! Ρίκος ένα καλό σούτ, την μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μαυρομάτης ακολουθούσε, δεν... μπόρεσε να απειλήσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τρίτο προς τέταρτο λεπτό. Πάμε πρώτη στάση, πρώτη, πάμε! Το ελεύθερο από τον Μπόλια. Σπανός με το στήθος σε πλάγιο out. Γιατί δεν πήγε, δεν ενδιαφέρει. Δεν είναι. Δεν πήγε, όχι. Έτσι μιλάω. Γιατί η ερώτηση είναι λάθος. Φεύγει στην αντεπίθεση με το φίλο τώρα να γεμίζει την περιοχή. Η θύελα ο Πόλια θα μαζέψει. Πάμε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χαμηλά, χαμηλά. Μπερτάς θέλει να γεμίσει προς την περιοχή, Ρίκος, ο Γιάννης. Αναπτύσσεται τώρα γρήγορα της Θύελλας με το Δαβιλά να σπάει αριστερά την μπάλα. Επικίνδυνα τώρα στην περιοχή. Μαυρομάτης ήταν. Μπράβο Σόλωνα! Ο Σόλωνας, ο Πλάτωνας και ο Σόλωνας. Και το πλέτει. Πόλια Φύτρος, Μαυρομάτης, ονομαχίες με το Δεδρινό. Προς τα πίσω η μπάλα ο Πόλια μαζεύει όπως όπως θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Πρωτό ο Μαυρομάτης γίνει πιο επικίνδυνος. Γιαννής στο δεύτερο δοκάρι. Ρίκος. Σόλωνα, θέλω πολλές προσωπικές από εκεί. Πολλές. Πάμε να παίξουμε ένα εμένα. Λάζαρε. Οπ. Επανέρχεται η μπάλα. Και εδώ ήρθε πάνω να θεμάσαι. Έλα εδώ. Εσύ. Η βρώμα σου και εδώ ήρθε. Και στα γεσάλα σε μάθαινε. Κάτσε κάτω, έλα εδώ. Εδώ, εδώ. Δεδρινός. Πλάγιο out. Τον αρχηγό το Λιγνό να εκτελεί στον Μαντούση εκείνος. Πιο αριστερά. Στο σπανό ο Μαντούσης. Τροφοδεί το Μαυρομάτη. Ρίκος συγκλίνει προς τη μεσαία γραμμή. Γιάννης σπάει δεξιά. Δημητρακόπουλος με το Φύτρο. Δημητρακόπουλος στο ύψος του πέναλτι περνάει μπάλα από όλους. Ρίκος στο δεύτερο δοκάρι και έχουμε το 0-1 για τη Θύελλα Καμαρίου από αυτή την παράλληλη πάσα του Δημητρακόπουλου. Ρίκος βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι μόνος, αμαρκάριστος, και στο 7ο λεπτό ανοίγει το σκορ εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Κάτω, συνέχεια.
Να λοιπόν που οι φιλοξενούμενοι βρίσκουν τον τρόπο να προηγηθούν στο 7ο λεπτό. Γιαννής προς τα πίσω, Σπανό. Σπανός παίζουν ψηλά τώρα του Αστέρα Τραγιάς που θέλουν να μπουν και πάλι στο παιχνίδι. Φίλων, Μαντούσης, Αδριόλας. Δημητρακούπλος δεν περνάει εκεί, Δεδρινός με χώρο. Συγγνώμη, δεν ήταν ο Δεδρινός. Ο Φουφόπουλος ήταν που είχε να περάσει αυτή την μπάσα. Τώρα ο Βασίλης ο Δεδρινός σε ρόλο κεντρικού αμυντικού σήμερα. Φίλων, θέλω να περάσει μια παλιά για τον Ερίκο. Δεδρινός. Ενώ να πούμε τη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή πριν λήξει ο αγώνας, ή καλύτερα με τη νίκη της Θίελας θα φτάσει σε ενδεχομένη νίκη στους 15 βαθμούς, ο Παναξιακός είναι στους 12, ο Αμφιλοδίου στους 10, η Λάβα στους 5, ο Πασνάκος στους 4, ο Αστέρας Τραγίας είναι στους 3 βαθμούς, ο Άσιου στους 3 επίσης και ο Καρτεράδος 0 βαθμούς. Βέβαια, ο αγώνας έχει ακόμα πολύ χρόνο. Τώρα συμπληρώνουμε τα 10 λεπτά. 20. Τώρα, τώρα! Μπράβο! Εκείνο ο κύριος που γελάει γιατί γελάει. Στο μεκυμπρός που πίσω κίνηση εκεί. Αυτό! Στην Αυστραλία γελάει. Πολύ καλό! Ζαλίζει το αεροπλάνο. Βαβιλάς ψάχνει ελεύθερο χώρο, Ερίκος τώρα βρίσκει χώρο να σουτάρει, μπαλά βρήκε σε σώματα, κατέληξε στα χέρια του Πόλια που δεν είχε πρόβλημα να μαζέψει και να δώσει και συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Λιγνός. Καραφιλίδης, Κουφόπουλος, Σφυρόρα, συγγνώμη, θα φύγει μπάλα, υποφελείται ο Φύτρος, θα τη βγάλει παράλληλα. Λιγνός. Δημητρακόπουλος στο πέναλτι, Μαυρομάτης. Μπράβο Ηλία, μπράβο! Out! Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε ρε μαλάκα, βάζουμε συνέχεια γκολ μαλάκα. Θα πει το επόμενο παλαβιάρι. Πόλια. Φίλων. Τεκρινός, ο Πόλια. Ο Μέλη Καραφιλίδης επιστρέφει την μπάλα, Πόλια. Σπανός, Μαϊτός. Επιμένουν τώρα με τον Φίλο, ο οποίος κερδίζει. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο από τον Γκιόσκου. Πολύ καλό το σημείο για τους παίκτες της Θίελας. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει. Ο Γιάννης
Βλέπω και. Ακούγομαι στην κάμερα. Είναι πίσω από την μπάλα. Ρε Πουστόμπλαχε, με ποιους είχε κάθεσαι μες στη μέση, μωρή αδερφάρα? Γιατί δεν πάει να δηλώσεις στον Τσίπρα τι είσαι, κορίτσι ή αγόρι? Γιατί κάθεσαι εκεί μες στη μέση, μωρή? Ή κάτσε με τα παιδιά από εκεί με τη Σαντορίνη, έλα από εδώ. Αλλά έτσι σε σόγα προσπρικό θύρας. Σε κάναμε άνθρωπο στο νησί, μαλάκα. Ας το διάλο. Έχεις κάτι Γιαννής... που ήρθες εδώ πέρα με γάδαρο, μαλάκα. Μαλάκα. Γιαννής, τα πλάγια, τα βιλάς. Καλό σουτ, δοκάρι, βρίσκει λίγο στο δοκάρι. Η μπάλα στο 13ο λεπτό, λοιπόν. Καλή στιγμή για την Φιέλα. Έλειψε το δοκάρι. Ωραία, τα έλειψε όλα. Ο χοντρός τρέχει, δε. Πρεβάτε ένα κοπέλια, του πετά την μπάλα. Γιατί φιλίστε. Αποκλείεται. Εσύ με αλλαγή μόνο με το κίνδυνο. Όλοι οι άλλοι με χρήσουν. Χρήστο! Πολύ, πολύ καλό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό απαγορεύω το φίλο Κατάκη. Ναι, απαγορεύω το φίλο. Για σένα το λέω. Ένα, πω και εδώ. Πόλια, το ελεύθερο. Φίλων, την πρώτη κεφαλιά, Δαβιλάς, κάθε τα γρήγορα προς τον Ερίκο. Ο Δεδρενός θα βγει. Γρήγορα θα παραχωρήσει το. Πλαγιότ πιέζει. Η Φίελα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Για πες του, είχαμε ένα διπλό κρεβάτι που γεμάμε με τον Λάζαρο. Εκείνος είχε ένα μόνο στον τοίχο. Είχε φόσα μου. Και τι λέει ο Λάζαρος. Δεν κοιμηθείς. Σπανός. Δεν κοιμηθήκα. Ναι. Ο Μητρακόλπουλος δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει όπως θα ήθελε το Φίτρο. Μαντούσης. Φίλων. Γιαννής. Τριφογυρίζει. Πιτήριο Κιόσκου. Πολύ καλό. Το ψάχνω. Μαντούσης. Φίλων θα αφήσει να περάσει η μπάλα. Καλό σταθμό, είναι πολύ καλό. Σπανός. Φίλων δεν περνάει μπάλα για τον Δαβιλά. Γιαννής. Υπάρχει χέρι. Του επταήμερου. Του Γιάννη, συγγνώμη, το χέρι για τον Αστέρα Τραγίας. Η μπάλα. Γεμίζουμε στην περιοχή. Κεφαλιά από το Σπανό που διώχνει αυτόν τον κίνδυνο. Λιγνός, Λιμπερτάς, Λιγνός κερδισμένος από τη μονομαχία, ο αρχηγός της Θύελλας. Ημέρος παίζουν το 1-2 τώρα οι γηπεδούχοι. Φίλων. Φίλων με χώρο στην περιοχή, βγάζει την κάθε την παλιά, πολύ καλή για τον Μαυρομάτι, όμως υπάρχει offside σύμφωνα με την υπόδειξη του πρώτου βοηθού, του κύριου Νεοκοσμίδη. Κάτσε. Πάμε, πάμε, το άλλο, πάμε! Μπράβο! Δετρινός. Φίλων. Κουφόπουλος. Κέρδισε αυτό το play out. Καραφιλίδης, Λιμπερτάς. Σταματάει.
νέο πλάγιο out για τη Θήλα αυτή τη φορά. Σπανός, Τσακόπουλος, βαθύ γέμισμα, ο Πόλια θα γεμίσει χωρίς πρόβλημα. Σφυρόαερας μακριά από το Λεγάκι, Δημητρακόπουλος θα ελέξει. Το 8 λεπτό εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αρσενίου, παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από το sportkiklathis.gr τον αγώνα της πέμπτης αγωνιστικής μεταξύ του Αστέρα Τραγίας και της Θύελλας Καμαρίου. Στο 7ο λεπτό οι φιλοξενήμονες βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν με τον Ερίκο, 0-1 λοιπόν. Η ομάδα της Σαντορίνης Λιπερτάς σε επίσης του πέναλτι. Σπανός, Ερίκος, Ερίκος θέλει να μπει στην περιοχή Φίλων απέναντι στο Φίτρο. Λιγνός που έχει προωθηθεί, πιέζει τώρα η Θύελλα. Ερίκος, Γιαννής, Δημητρακόπουλος, Φίτρος, Δημητρακόπουλος. Επιμένουν φιλοξενούμενοι. Μαυρομάτης στην κεφαλιά, λίγο out. Δεν πειράζει την άλλη. Για αρκετά μέτρα, out. Καλή σέντρα του Δημητρακόπουλου. Μια φάση που επαναλαμβάνουν συχνά οι φιλοξενούμενοι στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης λοιπόν εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Αστέρας Τραγίας, Θύελλα, 0-1. Χριστάκο, Χριστάκο, πάμε. Ενώ βλέπετε και τους πολύτιμους χορηγούς αυτής της μετάδοσης να περνούν κάτω από τους δέκτες σας. Ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση και μέσα από τη Βολκάνο τηλεόραση. Φίλων, Ερίκος, Δαβιλάς, σε σώματα η μπάλα. Επιμένουν τώρα με τον Ερίκο. Μαντούσης. Μια φασαρία πρωί πρωί μου αδερφάκι. Σπανός. Ανδριόλας. Μαντούσης. Κάθετα προς το Δαβιλά. Δαβιλάς, θέλει να βγάλει στο δεύτερο δοκάρι, στο Μαυρομάτι, δεν περνάει η μπάλα. Φίλων, Μαντούσης, Γιαννής. Μαντούσης και πάλι, κυκλοφορεί την μπάλα η Θύελλα. Αντριόλας, παλιά ακριβία στο Φίτρο. Φίτρος δεύτερο δοκάρι, θέλει να βρει τον Ερίκο. Η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε out.
άλλο το καμάρι με το χρυσό παλακιστικό που το βάζουμε στο μυαλό. Θα φέρει το παλακιστικό. Αλλά κάνουμε τη διαφορά δύο παίκτες μαζί με τους άλλους. Βετρινός παίζεται ο κύριος Τζαράνι στο πέναλτι. Δεν μπόρεσε να κοντρελάρει ο Μαυρομάτης. Ελεύθερο Λιγνός περνάει η μπάλα. Πλάγια Γιαννής τώρα. Δημητρακόπουλος, Φίτρος. Ήρεμα, να φτιάξω! Να φτιάξω! Στημένο λοιπόν που θα φέρει την μπάλα στην περιοχή του Πόλια, όπως και γίνεται, κεφαλιά του Δερίκου, out. Βρε μοναχός σου βρε είσαι και δεν το βάνεις. Πάσε, 25 λεπτό, Φιέλα προηγείται με 0-1 από το ΕΤΑ με γκολ του Ερίκου. Άου την μπάλα από τα πόδια του Λεγάκη. Σουτ του Γιάννη. Καλό σουτ. Αρκετά άουτ όμως. Ελεύθερο. Κατάλαβε το δέκα με τη μαλακία! Ένα στημένο τώρα στο χώρο μεσαία γραμμή, στη δικοτόμο γραμμή, στο χώρο του κέντρου. Θα φέρει αρκετό κόσμο προς την περιοχή της Θιέλας. Εκεί μπροστά εκεί στο σπίτι επάνω σου λέει. Ανέβα, όχι επί ανέβα, είπα ανέβα, το είπε. Εκεί, μείνε ψηλά. Είναι ψηλά και αγνάτε με. Κωστά, τέσσερις. Δεν θα ξεκύλωσε το γήπεδο. Βετρινός. Γιαννής. Πανός, Ερίκος, επικίνδυνα βγήκε ο Πόλια, Ερίκος. Στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, καλή στιγμή για την Θίελα. Καλό, καλό! Και φέρνει άλλος κάνει επιθέσεις. Δεν το χάσω αυτοί που παίξει μόνο την μπάλα. Δεν σου είπα ότι δεν είναι καλή ομάδα. Ζωντανά μέσα από το sportkiklados.gr, το μοναδικό αθλητικό πόρταλ των Κυκλάδων. Παρακολουθείτε εδώ από το γήπεδο του Αγίου Αρσενίου, το αγώνα της πέμπτης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου. Αστέρας Τραγιάς Θίελα Καμαρίου 0-1 από το 7, χάρη σε γκολ του Ερίκου. Μαντούσης στον Ανδριόλα.
εκείνος θα ψάξει μπροστά τον Μαυρομάτι ή εκείνος με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Ερίκο. Η μπαλά όμως πλαγιώτο από τα πόδια του Ερίκου, του Δεδρινού, με συγχωρείτε. Έχουμε corner και όχι πλάγιο out. Corner λοιπόν που θα εκτελέσει ο Ρίκος, ένα σούτ του Λιγνού που βρίσκει σε πόδια αμυντικών του Αστέρα. Πλάγιο out την μπάλα, επιμένει τώρα ο αρχηγός της Θύελλας, ο Λιγνός, Γιαννής Μετακόπουλος. Φύγε, φύγε τώρα, ξεκύλωσε. Θα διώξουν όπως με το Γιώσκου. Γηπεδούχοι, επιμένει τώρα ο Σπανός. Συνεχίζει πίεση από τη Θύελλα. Πιέτρη. Δεν μπορεί να περάσει για τον Κουφόπουλο. Πιέζει και ο Λιμπερτάς. Φύτρος. Γιάννης αφήνει ωραία για το Φίλον. Φίλον στο Δαβιλά. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Γιάννη. Επιμένουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Φίλον. Μαντούς είναι στο έδαφος. Ξεγυλώσατε το γήπεδο, να τα προβλήματα. Κάποιο μικρό πρόβλημα έχει με το πόδι, το αντιμετωπίζει. Όχι κάτι σοβαρό. Ο Μαντούς θα βγει έξω να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό. Ο Λιγνός τώρα επαναφέρει στο παιχνίδι. Αντριόλας. Φίλων. Γιαννής. Μαντούσης. Δύο εκεί. Γιαννής. Δαβιλάς, Δημητρακόπουλος. Δαβιλάς και πάλι. Μαντούσης. Δεν βγάζεις μεγάλη, δεν βγάζεις μεγάλη, κάτω. Μπρο, δεν φτάνει που έρχεται ο άνθρωπος, θα του πεις και πού θα κάτσει τώρα, άσε με να παίξουμε μόνο. Να μην πω εγώ και κάνω εκκλησία. Δεν πειράζει, πάμε. Για τρέφη, φύγε από εδώ πέρα, σε παρακαλώ πολύ. Να βλέπουμε. Φύγε να βλέπουμε, μας ενοχλείς. Πέναλτι, πέναλτι. Λιμπερτάς, επικίνδυνα στην περιοχή, θα βγάλει στο δεύτερο δοκάρδε. Ο Πιέτρη είναι εκεί, στο έδαφος, παίζεται ο κύριος Ζαράνης, Πιέτρη. Γυρίζει το Λιμπερτά στην εξωτερική πλευρά. Το δικτύον καλή στιγμή για τον Αστέρα Τραγίας. Καλύτερο της στιγμής, το πρώτο μέρος είναι στο 31. Ο Λιμπερτάς μετά από ωραίο συνδυασμό. Κάτσε εκεί για τρία, θα το ξεκυλώσει με το γήπεδο. Πάρ' το κύριε Γαμώτη. Να λοιπόν στο 32 που ο Αστέρας Τραγίας δηλώνει το παρόν, βρίσκεται στο παιχνίδι, απειλή. Πίεσε, πίεσε! Πίεσε, Μίτσο, πίεσε! Μαντούσης. Πίεσε! Πίεσε το! Πάμε πάνω του, ρε! Αντριόλας. Γιάννης. Γιάννης.
Μαντούσης Δημητρακόπουλος δέχεται το σπρώξιμο και από τον Πιέτρη, φάουλ με τον κύριο Ζαράνη που ήταν δίπλα στη φάση. Βρωμάτης, Γιάννης, Μαντούσης. Θα διώξει ο Δεδρινός, ο Σπανός με το κεφάλι, Γιάννης. Δημητρακόπουλος. Περνάει μπάλα, Δεδρινός με το κεφάλι και έχουμε το 0-2 από αυτή την ανύποπτη φάση. Μπάλα από αυτό το συρτό σέντρα σου του Ερίκου κατέληξε στα πόδια του Δαβιλά και η θύελα στο 34 κάνει το 0-2. Φιλοξενούμε λοιπόν στο νωρίς, έχουν προηγηθεί στο παιχνίδι 0-2, τους δίνει ισχυρό προβάδισμα, είναι καλύτεροι, επικράτουν σε όλες τις γραμμές. Πιέτρη τώρα θέλει να συνεργαστεί με τον Λιμπερτά. Πιέτρη, δεν έχουν βοήθειες εκεί οι δύο παίκτες στο Αστέρα. Ταΐμερος, Λιμπερτάς, Ακοντρολάρη, Πιέτρη. Θα βγάλει Συρτά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λιγνός όμως ήταν εκεί. Για να διώξει. Καραφιλίδης απέναντι. Πιέτρη με το Σπανό. Η μπάλα πλαγιότο από το κεφάλι του παίκτη της θύελλας Καμαρίου. Καμπυλάς με τον Επταήμερο. Επταήμερος, μονομαχίες, Σπανός γίνεται κάτοχος της μπάλας. Επιμένουν τώρα με τον Επταήμερο. Η Γηπεδούχη, ένα γέμισμα προς το Λιμπερτά. Γιάννης θα διώξει. Λεάκης αφήνει στον Πόλια να μαζέψει. Οδεύουμε στο 36ο λεπτό. Λιγνός, αλλαγή παιχνιδιού για τον Δαβιλά. Πιέτρα επιτηρεί. Δημητρακόπουλος στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρίκος είναι πάλι μόνος στο δεύτερο δοκάρι. Ρίκος με το αριστερό σουτ και έχουμε το 0-3. Έτσι απλά. Ο Ρίκος ζήγησε την μπάλα ανενόχλητος και στο 36 θα κάνει το 0-3 για τον, για τη θύελα. Θεύεις Δημό, κάτσε ρε. Θύελα που δείχνει να κλειδώνει από νωρίς την υπόθεση τρίποντο, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αντίδραση τους γηπεδούχους, οι οποίοι προσπαθούν βέβαια. Δεν
37ο λεπτό. Λιγότερο από 10 λεπτά για τη συμπλήρωση των 45. sportkiklades.gr σε αυτή την ζωντανή μετάδοση, ακόμα μια ζωντανή μετάδοση. Να μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν και άλλες από τη Μύκονο μέσα στην ημέρα. Ο Νίκος Παπουτσάς θα μας μεταφέρει ζωντανά στα γήπεδα της Μυκόνου μέσω της σελίδας sportkiklades.gr. Ο Σπύρος ο Μακάρης στο μικρόφωνο αυτής της μετάδοσης, ο Αλέξης Γιουργαντάς υπεύθυνος και στην κονσόλα, ο Βασίλης ο Τσακωνιάτης στην κάμερα και ο Μίλτος ο Καράης στη φωτογραφία. Συνθέτουν την τετραμελή ομάδα του sportkiklades.gr, το οποίο μεταδίδει ζωντανά τα περισσότερα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στα γήπεδα των Κυκλάδων. Μην χάσετε σήμερα και το live μετάδοση λεπτό προς λεπτό του αγώνα Παθηραϊκός από εδώ και ένα από τη συνέχεια. Μπες στο Facebook και κλείστε. Κουφόπουλος, Καραφιλίδης, Λιγνός, θα διώξει όπως. Φίλων στον Ερίκο, εκείνος πιο δεξιά, στο Φίτρο. Φίτρο στην περιοχή, δεύτερο δοκάρι, περνάει η μπάλα χωρίς να κερδίσει κάτι η Θύελλα, η οποία θυμίζουμε προηγείται με 0-3. Δείχνει ότι θα έχει ένα εύκολο πρωινό εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Ρίκος, πρωτοδοκάρι, θα διώξουν η του Αστέρα. Όχι, όχι, ο Χρήστος, Χρήστος, Χρήστος! Να γυρίσει, να αλλάξω, να αλλάξω. Αυτό, να αλλάξω. Αστέρα. Πάμε, Φίτρος, πάμε ρόλο, θέση, πάμε, πάμε. Φίλων Δημητρακόπουλος, Ταΐμερος, Αβιλάς στο Λιγνό. Αβιλάς αφήνει ωραία στο Γιάννη. Γιάννης έξω από την περιοχή, δεν μπαίνει από το σφυρόαερα. Μαντούσης. Φίλων καλαρώστε και μην κάνετε πολλές μαλακίες. Πολύ Μπαρτσελόνα βλέπω. Πολύ PlayStation.
Σιγουρέψτε μπάλα σε πόδια! Σε πόδια! Ο Δεδρινός τώρα σε αυτό το στήμενο για τον... Αστέρα, αφήνουν, περνάει επικίνδυνα, Λιμπερτάς, θέλει να τροφοδοτήσει το σφυρέρα που έχει προωθηθεί. Άουτ όμως. Τι Γιάννη ρε μαλακα παιδί, φίλοι είστε. Κύριε ρέφερι πρέπει να πεις. Αυτό, μπράβο, έλα. Εντάξει Γιώργο, εντάξει. Έλα. Μακτούσης. Πολύ καλό. Λιγνός στον Ερίκο, κυκλοφορεί ωραία την μπάλα η Θήλα Καμαρίου. Μητρακόπουλος, ο δεύτερο δοκάρι περνάει η μπάλα. Το ξεχύλωσε μωρέ. Πήγε η κάλτσα μωρέ. Ένα λεπτό ακόμα για τη συμπλήρωση των 45 του πρώτου μέρους εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Παρακολουθούμε τον αγώνα του Άστερα Τραγιάς με τη Θήλα Καμαρίου, ο οποίος βρίσκεται στο 0-3. Ο Ρίκος διογκόλε, ο Ρίκος που έχει την μπάλα και κερδίζει το κόρνερ, επικίνδυνη στιγμή και αυτή για την... Γιάννη, πάμε να φτιάξουμε το Διάδα. Θήλα, λέγαμε λοιπόν ότι ο Ερίκος έχει πετύχει τα δύο τέρματα και ο Δαβιλάς ακόμα ένα. Τα τρία τέρματα λοιπόν που χωρίζουν τη διαφορά του σκορ, προηγούνται φιλοξενούμενοι εύκολα. Δαβιλάς, Ερίκος, Πιέτρη, παρέβαση του Μαντούση σε πλάγι out. Συμπληρώσαμε 45 λεπτά, δεν θα αργήσουμε να ακούσουμε το τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο μέρος από τον ρέφερι, το Γιάννη το Ζαράνη. Ταήμερο θα σπάσει δεξιά, Πιέτρη. Και τώρα έχουμε το τελικό σφύριγμα στο πρώτο μέρος από τον ρέφερι της αναμέτρησης, το κύριο Ζαράνη. Θυμίζουμε ότι η Θήλα προηγείται με 0-3 εύκολα. Περνάει ένα εύκολο πρωίνο εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Ο Ερίκος άνοιξε το σκορ στο 0-1, ο Δαβίλας στο 34, το 0-2 και στο 36 και πάλι ο Ρίκος στο 0-3. Θα είμαστε σε 15 λεπτά περίπου μαζί σας για την μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου. Δείτε τους χορηγούς σε αναμέτρηση και επιστρέφουμε. Υπάρχει μόνο ένας εσπρέσο που οδηγεί στην τελειότητα, τη γεύση του καφέ. House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού εσπρέσο. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο
στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Θυμίζουμε ότι η Θύελλα προηγείται με 0-3. Από το πρώτο μέρος. Πάρα πολύ καλό. Νη, θα σπάσει αριστερά στο φύτρο, Δαβιλάς, έξω από την περιοχή, Πιέτρη επιτηρεί. Φίλων Ισπανός Δημητρακόπουλος. Φύτρος κάθε την παλιά καταλήγει στα και έχουμε έτσι απλά το 0-4 από τον Φύτρο που βάζει το όνομα του στο πίνακα του σκόρερ. Ο Φύτρος μετά από αυτή την μπαλιά βγήκε απέναντι στον Πόλια, δεν είχε πρόβλημα και στο 48 θα κάνει το 0-4. Απλά λοιπόν η Θύελλα έχει πάρει αυτό που θέλει από το παιχνίδι ήδη. Θα δούμε ένα δεύτερο ημίχρονο απλά διαδικαστικού χαρακτήρα. Φίλων Δαβιλάς. Μπάλα πάει προς το Λιμπερτά. Δαβιλάς όμως ελέγχει. Μητρακόπουλος, Φίλων, Γιαννής, Δαβιλάς. Γιαννής στο έδαφος. Μαντούσης συγκρούεται με τον Κιωσκού και κερδίζει το φάουλ. Και κίτρινη κάρτα από τον ρέφερι, τον κύριο Ζαράνη. Πάμε να φτιάξω κάτι. Γιαννής, ωραία τροφοδότη το Μαντούση, σουτάρει ο τελευταίος, λίγο out. Ενώ επανήλθαμε και στην ζωντανή μετάδοση εδώ από το γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Yeah.
Ισπανός θα αφήσει έξυπνα την μπάλα out. Ενώ θα υπάρξει και αλλαγή τώρα για τον Αστέρα. Στο 50 του Λούπης θα περάσει ο Φιρόερας, θα βγει από το παιχνίδι. Μπερτάς θα σουτάρει αρκετά μέτρα out. Έλα Μάκη. Σπανός Γιάννης. Θέλει να μπει του Λούπη στην περιοχή. Επιμένουν τώρα, θέλουν να πετύχουν ένα τέρμα του Λούπη στα σώματα, στο Σπανό συγκεκριμένα. Δημητρακόπουλος θα παίξει με τον Ερίκο. Μαυρομάτης. Ταΐμερος στο έδαφος. Φύτρος. Θέλει να τροφοδοτήσει το Μαυρομάτι, θέλει να μπει ανάμεσα εκεί στον Πιέτρη και τον τερματοφύλακα. Τελικά οι γηπεδούχοι κερδίζουν αυτό το φάουλ. Βαβιλάς, πλαγιά. Λούσης. Πόλια μαζεύει. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε διπλή. Ζωντανή μετάδοση, συνδεθήκαν και με το γήπεδο της Άνω Μέρα στη Μύκονο. Κόπουλος, Γιαννής. Σουτ, out. Διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά. Το δεύτερο ημίχρονο γενικότερα παίρνει μια διαδικαστική μορφή. Σίγουρα ο Αστέρας θα διεκδικήσει να πετύχει κάποιο τέρμα. Θα λέγαμε ότι το δικαιούται κιόλας. Από την άλλη, η Θήλα δείχνει ξεκάθαρα ότι δικαιολογεί απόλυτα τον τίτλο και τους στόχους της, που δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στην Κάμα Εθνική. Μια ομάδα συγκροτημένη, καλοδουλεμένη, με πλάνο στο γήπεδο, κυκλοφορία πολύ καλή της μπάλας, γρήγορη, με αυτοματισμούς. Μια ομάδα που έχει, θα λέγαμε, χτιστεί για να κάνει πρωταθλητισμό. Βέβαια είναι αποτέλεσμα δουλειάς των τελευταίων ετών. Πλέον έχει οριμάσει η στιγμή που η ομάδα της
Θερμής θα μπορέσει. Να, πραγματοποιήσει τον όνειρο. Τώρα μια καλή ευκαιρία εδώ με τον Δαβίλα. Η μπάλα θα περάσει λίγο out. Εγώ είμαι, πάρε μέτρα, εγώ είμαι. Σπανός. Δημητρακόπουλος στον Αδριόλα. Σπανός. Μαντούσης, Δαβιλάς. Γιαννής, καλό σουτ, αρκετά μετράω το όμως. Ετοιμάζει και αλλαγή η Φίελα. Οπα, γιατί μας να περάσει ένα καλό σου τώρα που εξεδετερώνει του Ερίκου Πόλια. Οπα, για θα περάσει το παιχνίδι, να δούμε ποιον παίκτη θα αντικαταστήσει. Ο Σπανός θα βγει εκτός 50 λεπτό. Συγγνώμη λεπτό, βρισκόμαστε 0-4 εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Ερίκος, δεν περνάει από το δεδρινό η μπάλα, Κουφόπουλος. Γύρνα Κώστα, γύρνα, γύρνα, μπράβο, μπράβο. Καλό, καλό, δεν πειράζει. Καλό, Χρήστο. Μπράβο.
Διονύης. Φίλων, Μαντούσης. Στην περιοχή ο Φίτρος βάζει το σώμα του ωραίο ο Δεδρινός. Φίλων, Γιαννής, Μαντούσης. Κυκλοφορεί την μπάλα. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς. Καλή ευκαιρία, Φίτρο. Πολύ αγωδεύουμε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-4. Η Δήλα Καμαρίου απλά κυκλοφορεί την μπάλα στα τελευταία λεπτά και επιτίθεται με προσοχή τερματοφύλακας. Το Αστέρα βρίσκεται στο έδαφος, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Σιγά σιγά. Ο Μαρούλης μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Κουφόπουλου στο 64. Ο Δημήτρης ο Μαρούλης πέρασε το παιχνίδι. Οφείλουν τώρα με τον Μαντούση, δημιουργούν μια επίθεση για την Φίελα. Μαύρο μάτς με την μπάλα. Προς τα πίσω στο Λιγνό, Ρίκος. Ρίκος, Γιαννής, Φίτρος. Σε πλαγιό το Πιέτρη, Γιαννής στο Μαντούση. Στην περιοχή ο Λιγνός δεν περνάει. Ρίκο σούτ στο δοκάρι μπάλα. Από αυτό το σούτ του Ερίκου. Δεν προλάβε κάτι. Το ξέρεις σημαίνει, όλγα τρέμ. Δεν το σημαίνει αυτό. Πάρε Χριστό. Γιατρέ. Σε κουράσανε.
Γιάννης, πραγματικά ήθελα κυριαρχία απόλυτα στο παιχνίδι. Μητρακόπουλος, Μανφρωμάτης, Πάγια, Μαντούσης, Γιάννης τώρα, Μητρακόπουλος. Μαβιλάς. Συνέχεια στο παιχνίδι, πλαγιό του. Φίλων στον Ανδριόλα, Πάγια, κάθεται προς τα Βιλά και να σπάει. Δεξιά στον Ερίκο. Ερίκος, δεύτερο δοκάρι, Φίτρος πασάρει με το κεφάλι προς το πέναλτι. Προκυκλάδιστα.gr λοιπόν σε αυτή τη μετάδοση εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αρσενίου 0-4. Το σκορ υπέρ της Θήλας Καμαρίου για τους φίλους που συνδέθηκαν τώρα. Βρισκόμαστε στο οδεύουν προς 70 λεπτό, 20 λεπτά περίπου ακόμη για να συμπληρωθούν τα 90. Ο κύριος Μιχάλης ετοιμάζει τη δεύτερη του αλλαγή στο παιχνίδι. Γενικός αρχηγός της ομάδας ο Κώστας Ρούσος κατευθύνεται στη διχοτόμο γραμμή μαζί με τον νομικό. Φίτρος στο έδαφος. Φάουλσε αρκετά καλό σημείο. Να δούμε αν θα προηγηθεί η αλλαγή. Να γίνει, λέει ο κύριος Ζαράνης. Ο νομικός λοιπόν θα περάσει το παιχνίδι.
ο λιγνός, ο αρχηγός θα βγει εκτός και θα δώσει το περιβραχιόνιο στον Μπάγια. Αρχηγός ο Χρήστος ο Λιγνός με πολύτιμη προσφορά στη Θύελλα Καμαρίου. Ερίκος τώρα θα εκτελέσει καλοκτυπημένο με περένταση ο Πολιά. Θα μπλοκάρει την μπάλα, θα αποκρούσει αρχικά, στη συνέχεια θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Τώρα η μπάλα αλλάζει πλευρά και καταλήγει out ο Αδριόλας. Θα δώσει συνέχεια 72. Έλα, σηκώθηκε. Έλα, παιδί μου, σηκώθηκε. Πάρε, ξέρω, η γυναίκα βλέπει από την πιτέρα τώρα και λένε και γυναίκα. Βλέπει και η κόρη μου, το έχει κλειστό μάλλον. Εγώ κοίταξε, τελειώνω τώρα σε λίγο το γήπεδο τώρα. Σηκώθηκε, τώρα παιδί, μια παράδεφα. Φίλον στο έδαφος με φάουλ. Αυτό το στημένο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Λιμπερτά Σιρτά έξω από την περιοχή. Η μπάλα κερδίζουν τώρα οι της Φύελλας με τον Δαβιλά. Θέλουν να φύγουν γρήγορα στην αντεπίθεση. Μαυρομάτης, Φίλων, Πάγια. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται αυτή την ώρα στο γήπεδο της Ανομεράς, τοπική Ανομερά, στο 11ο λεπτό προηγείται 1-0 του Παστίνου. Ένα παιχνίδι που μπορείτε βέβαια να παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από το σελίδα του sportkladis.gr. Ο Νίκος Παπουτσάς είναι στη μετάδοση. Υπάρχει λοιπόν εικόνα από το γήπεδο της Ανομεράς. Βέβαια στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξουν μεταδόσεις από όλα τα γήπεδα. Δαβιλάς με το αριστερό, ένα σούτ λίγο out. Αλλαγή για τον Αστέρα Τραγέας. Στο 75 λοιπόν ο Ανδρέας ο Κατσούλης, πολύ πύρος ο Ανδρέας Κατσούλης, θα περάσει στο παιχνίδι. Ο Μαϊτός θα αποχωρήσει. Να πούμε για ακόμα μια φορά αυτούς που προσφέρουν αυτή τη μετάδοση. Μετάδοση που χάρη σε αυτούς βλέπετε στους δέκτες σας αυτή τη στιγμή και θα παρακολουθήσετε βέβαια και μέσα από το Βολκάνο τηλεόραση, μαγνητοσκόπηση. Είναι η Κάβα Φουστέρη στη μεσαριά της Σαντορίνης. Τηλέφωνο 2286-033-048. Είναι το μεζεδάκι, το μουσικό μεζεδοπολείο στην Περίσσα της Σαντορίνης, 2286-082-788. Είναι η εταιρεία Κοκίμπα,
του Δημήτρη Καρατσόνη και του Γιώργου του Καπετανάκη. Ήδη καφέ, εξοπλισμός, ήδη εστίαση στην περιοχή Κότη της Νάξου, 2-2-85-0, 27-2-2-2. Αντιπρόσωποι του καφέ House Brand, εταιρεία Κοκίμπα, με ποιότητα στις υπηρεσίες της και στα προϊόντα της. Είναι η Αριάδνη Express, εθνικές μεταφορές των αδερφών μου Μαδηλαρά στη χώρα της Νάξου, 2-2-2-24-2-33. Είναι το αρτοπείο, ο κρατικός φούρνος, ο Ερωτόκριτος, στον Καρτεράδο της Αδόρνης, παραγματικά πλούσια ποικιλία προϊόντων, ολόφρεσκα, μυρωδάτα στο διάθεσή σας, 2-2-86-0-24-3-3-3, ηλεκτροφωτισμός Κυκλάδων του Μαρίνου Συριανού, με καταστήματα σε όλες τις Κυκλάδες, τηλέφωνο Νάξου 2-2-85-0-24-5-92, αδελφία Νευλαβή, εισαγωγές Πλακιδίων και Ειδών Υγιεινής, στη χώρα της Νάξου 2-2-85-0-23-0-33, πολυετή πείρα και χιλιάδες προϊόντα προς την εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος των αδερφών Ανευλαβή. Και βέβαια οι εθνικές μεταφορές μετακομίσεις του Ανδρέα του Κατσούλη, εξυπηρέτηση σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, μπορεί να γίνουν μεταφορές και μετακομίσεις, 697-58-24-437. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Λιμπερτά. Κατσούλης τροφοδοτήσει τον Τουλούπη. Τουλούπης με τον Δημητρακόπουλο. Μαρούλης θα βγάλει στο ύψος της πέναλτι ο επταήμερος. Γεμίζουμε προς την περιοχή, Ανδριόλας μαζεύει, Φίτρος στο έδαφος, ο Πιέτρη, ευκαιρία αντεπίθεση τώρα γιατί η Θύελα Καμαρίου με το Φίτρο, να μην τροφοδοτήσει σωστά τον Ερίκο. Δαβιλάς, ωραία πάσα προς τον Μαυρομάτι, λάθος Ερίκος, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Λεπτά στο παιχνίδι. Αύριο το βράδυ και 7 η ώρα. Φίτρος, Πάγια, Δαβιλάς, ωραίος συνδυασμός, Ερίκος στην περιοχή, Ερίκος και έτσι απλά θα κάνει το 5-0. Ο Ερίκος θα κάνει το 0-5, ετοιμάζει διπλή αλλαγή. Σας Μιχάλης. Περνάνε λοιπόν στο παιχνίδι
ο Λύκος. Και ο Δανέζης. Και αποχωρούν ο Δημητρακόπουλος και ο Μαντούσης. Να πούμε λοιπόν, επανήλθαμε στην ζωντανή σύνδεση, ότι στο μεσοδιάστημα έχει υπάρξει ακόμα ένα τέρμα 0-5 με τον Ερίκο. Προηγείται η Θύελλα Καμαρίου. Με κοντινό σου το Ερίκο που ήρθε μετά από πολύ ωραίο συνδυασμό. Μηδέν πέντε λοιπόν, είναι εύκολο πρωινό. Είναι αυτό για την ομάδα της Αδωρίνης. Βιλάς. Φίτρος. Ερίκος. Αβιλάς κάθετα. Μαυρομάτης, να δούμε, θα βάλει εδώ όνομα της στον πίνακα του σκόρου και το κάνει ο Μαυρομάτης λοιπόν, έτσι απλά στο 85 ο συμπαίκτης του έδωσε την μπάλα έτσι απλά για να σκοράρει και αυτός με τη σειρά του η Θύελλα απλά χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη αντίσταση, προηγείται 0-6 λίγο πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Αλλά για το παιχνίδι για τον Καρεφιλίδη δεν πέρασε η μπάλα, δεν θα αργήσουμε να έχουμε το τελευταίο σφύριγμα. Στο 86 της κανονικής διάρκειας είμαστε, Λιμπερτάς. Αντριόλας που δεν έχει χρειαστεί να επέμβει ιδιαίτερα στο παιχνίδι. Βιλάς. Α, για μπάλα. Παγιά.
Μαυρομάτης. Καλά, θα σου στείλει τηλέφωνο δουλειά ακόμα, είναι μετά μία φορά, εντάξει. Αν και νομίζω ότι αυτό σήμερα θα πήγε μαζί του Σιλίδη το βράδυ. Οπότε δεν ξέρω αν θα τέτοιο, κατάλαβε. Καραφιλίδης, Λιμπερτάς. Γιατί είχε πει να πηγαίναμε εκεί που θα πήγε. Καλά, θα σου στείλω εγώ και άμα κανονίζω. Γιαννής. Έγινε τα μάτια τα τούτα. Νομικός κερδίζει το πλάγιο out. Λαβιλάς. Ωραία ενέργεια. Γιαννής έξω από την περιοχή ψάχνει το σουτ. Καραφιλίδης επεμβαίνει. Λιμπερτάς. Θα να παίξει το 1-2 με τον 7 ημέρο. Πάγια. Στον Ανδριόλα. Φίτρος. Λάγιο την μπάλα από τα πόδια του Πιέτρη. Μαυρομάτης. Πιέτρη. Βανέζης. Λιμπερτάς τώρα για τον Αστέρα. Φίλων, Λαβιλάς. Τέρμα μόνο στην έπρεπε να στο μετά το έκτο φύγανε το γιατρό. Σαν το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είτε ο ντόκτερ. Νικόλας που είναι ο Νικόλας. Είναι ο Νικόλας. Όχι, ξέρω εγώ που είμαι. Πώς είπες στα μάξι. Κάνα είπες στα μάξι. Μπορεί. Βιλάς έξω από την περιοχή. Κατσούλης κερδίζει τη μονομαχία αυτή. Γέμισμα, Καραφιλίδης. Περτάς, σουτ, Φίλων όμως ελέγχει και έχουμε κόρνερ. Συμπληρώνουμε τα 90 λεπτά στο παιχνίδι, από εδώ και πέρα ό,τι βλέπουμε είναι καθυστερήσεις. Να δούμε πόσο καθυστερήσεις θα κρατήσει ο κύριος Ζαράνης. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να κρατήσει και πάρα πολλές. Πάρα πολύ ώρα. Μαυρομάτης τώρα με τον Δαβιλά. Κατσούλης, όπως όπως. Μαρούλης ελέγχει και κατεβάζει πολύ όμορφα την μπάλα. Καραφιλίδης, θα δούμε, θα προλάβει, πρόλαβε. Όχι, λέει ο κύριος. Νέο Κοσμίδης. Οδεύουμε προς το τέλος, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές βέβαια. Μπαίνει στην περιοχή, δικαιούται ένα γκολ ο Αστέρας. Καραφιλίδης πολλά με τράουτ.
Και τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον άρχοντα της αναμέτρησης, τον κύριο Ζαράνη, που είχε βοηθήσει τον κύριο Νεκοσμίδη, την κυρία Μελάνη, την παρατηρητής διετησίας στο γήπεδο κύριο Σουλτάνη. Θα κλείσουμε με τους χορηγούς που είναι η Αριάδνη Express, Εθνικές Μεταφορές των Αδερφών Μαντιλαρά στη χώρα της Νάξου, Ερωτόκρατος Κρητικός Φούρνος στο Καρδιδράδο της Αντορίνης 2286-024-333, Ηλεκτροφωτισμός Κυκλάδων του Μαρίνου Συριανούς, όλες οι Κυκλάδες, τηλέφωνο Νάξου 2285-024-592, Αφία Ανευλαβή Αγωγή Πλακιδίνου και Ιδών Υγιεινή στη χώρα τη Νάξου 2285-023-033, Εθνικές Μεταφορές Μετακομίσεις Ανδρέας Κατσούλης στη χώρα τη Νάξου 6758-24-437, Κάβα Φουστέρη στη Μεσαριά τη Σαντορίνη 2286-033-048, Μεζαδάκι Μουσικό Μεζαδοπολίο στην Περίσσα τη Σαντορίνη 2286-082-788 και βέβαια ο καφέ House Brand, και αντιπρόσωπο Νάξου, η εταιρεία Κοκίμπα, ήδη καφέ, εξοπλισμό ήδη εστίαση στην περιοχή Κότη Νάξου, Γιώργο Καπετανάκη και Δημήτρη Κατσόνη 2285-027-222 τα τηλέφωνα. Από το επιτελείο του sportclass.gr που σας μετέδωσε ακόμα ένα παιχνίδι ζωντανά, από το Σπύρο Μακαρίτη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιώργο Αντά στην τεχνική επιμέλεια και τον Βασίλη τον Τζακονιάτη που ήταν στην κάμερα και τον Μίλτο τον Καράη στη φωτογραφία, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Υπάρχει μόνο ένας εσπρέσο που οδηγεί στην τελειότητα, τη γεύση του καφέ. House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού εσπρέσο.